Το μήνυμα ότι οι έλεγχοι θα είναι ακόμη πιο εντατικοί στέλνουν συνδικαλιστέ αστυνομικοί, οι οποίοι καταδικάζουν την επίθεση σε βαρό συναδέλφων του στι γωνιέ από συγγενεί κοπέλα που κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Προχθέ το βράδυ έγινε. Κλήθηκε το τοπικό τμήμα της Χερσονήσου για ένα περιστατικό ενδοκογενειακής βίας. στη συνδρομή μετέβηκε μια ομάδα της ΟΠΚΙ Ιρακλείου διότι είχαν μαζευτεί αρκετά άτομα στο σημείο. Ε, Δυστυχώ, ε, άναδρα γύρω στα 30 άτομα τα οποία μαζεύτηκαν επιτέθηκαν στου αστυνομικού. Με αποτέλεσμα, τρει συνάδελφοί μα τη όπια να χτυπήσουν, εκ των οποίων ο ένα αρκετά σοβαρά και κατέληξε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ τη περασμένη Κυριακή και τη στιγμή που αστυνομικοί πήγαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό στη μύτη ενός αστυνομικού της ΣΟΠΚΕ και τον ελαφρύτερο τραυματισμό δύο αστυνομικών τη ίδια υπηρεσία. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 30 θερμόιμοι άντρε, με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι. Γίναν βέβαια συλλήψει, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Κατόπιν, τα συγγενεί των ατόμων συγκεντρώθηκαν και έξω από τον αστυνομικό μέγαρο, με φωνέ και σε βάρο τη αστυνομία. Εμεί στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί άβατο μέσα στον ομό Ηρακλείου. Για μια καλωστημένη και οργανωμένη επίθεση εναντίον των αστυνομικών, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό των αστυνομικών νομικά και ηθικά, ζητώντα την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δείχνει την οτροπία ορισμένων συμπολιτών μα. Ευτυχώ είναι η μειοψηφία, αλλά ο νόμο θα επιβληθεί, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι ο νόμος θα εφαρμοστεί και θα επέρθει η νομιμότητα και σε κάποια χωριά τα οποία πιστεύουν ότι δεν έχει θέση η αστυνομία. Όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επίθεση αυτή έγινε σε βάρος μιας υπηρεσίας που εδώ και δεκαετίες έχει καταφέρει με τις επιτυχίες της τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην ενδοχώρα να πλήξει κέρια τη δράση επικίνδυνων κακοποιών και παραβατικών ατόμων. Το σθένο και το φρόνημα των συναδέλφων μα δεν κάμπτονται από τέτοιε ενέργειε, σημειώνουμε μεταξύ άλλων. Συνεχώ οδηγούμε συναδέλφου στα νοσοκομεία. Για να μην φτάσουμε περισσότερο, που οδηγούμε συναδέλφου είτε στα, στα νεκροταφεία και φτάνουμε να συμπαραστεκόμαστε σε χείρε και σε ορφανά. Αλλά κατά τα άλλα, η πολιτεία που θέλαξα να πω ότι μα αγαπάει πάρα πολύ θεωρεί ότι δεν είμαστε ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Ενώ σε όλα τα δυτικά κράτη και όχι μόνο. Θεωρείται το πρώτο επάγγελμα που είναι επικίνδυνο είναι το αστυνομικό.